Εξαπαγώνουν, φίλες και φίλοι, τα χρέη της πανδημίας νωρίτερα. Ναι, εξαπαγώνουν επιτέλους. Εντάξει, να πούμε ότι έχουν δημιουργηθεί αρκετά μεγάλα ποσά και λογικό είναι. Τώρα, είναι σε αναστολή μέχρι τέλος του έτους. Άνοιξε η πλατφόρμα προχθές. Μπορούμε λοιπόν πλέον να ρυθμίσουμε. Συνολικά λοιπόν βλέπουμε ότι τα χρέη λόγω του κορονοϊού είναι γύρω στα 22 δις από, από το Μάρτιο του 20. Όλα αυτά που είναι σε καθυστέρηση από το Μάρτιο του 20. Ακριβώς, που ξεκίνησε. Δεν είναι αυτά δηλαδή τον οποίο έχει ανασταλεί μέχρι η πληρωμή μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Είναι όλα. Άρα δηλαδή, υπάρχει μεγάλη είναι διαφορά από, που μπορεί από να το Μάρτιο του 20 μέχρι και τον Ιούλιο του 21. Η έκπληξη είναι ότι μπαίνουν και χρέη που δεν είναι σε αναστολή. Δηλαδή, στην πλατφόρμα αυτή μπορούμε να ρυθμίσουμε ή σε 36 άτοκες ή μέχρι και 72 έντοκες. Είναι μια διαδικασία μέσω της πλατφόρμας, ειδικής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε για τη ρύθμιση των χρεών αυτών. Είναι πάρα πολύ καλό λοιπόν ότι μπαίνουν και άλλα χρέη, όχι μόνο αυτό που ήταν σε αναστολή. Βεβαίως, να διευκρινίσουμε, δεν μπαίνουν τα παλιά χρέη που είχαμε πριν από τον κορονοϊό. Όχι. Ίσως θα ήταν μια ευκαιρία, θα έπρεπε ίσως κάποιοι να. Αφορά μόνο τη ρύθμιση για τα χρέη που δημιουργήθηκαν μέσω πανδημίας. Αυτά, για αυτά και η πρώτη δόση, και εδώ θα πρέπει να δώσουν πολύ μεγάλη προσοχή οι οφειλέτες, θα πρέπει να πληρωθεί εντός 3 εργασίμων ημερών. Δηλαδή, για τις αιτήσεις. Ακριβώς, που γίνανε. Για όλες τις ρυθμίσεις όμως αυτό, ότι εντός 3 εργάσιμων ημερών θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση για να επικαιροποιηθεί η ρύθμιση. Διαφορετικά είναι άκυρη. Διαφορετικά είναι άκυρη. Δηλαδή, αν υπέβαλε την αίτηση την προηγούμενη εβδομάδα που άνοιξε η πλατφόρμα, 4 του μήνα τη Δευτέρα θα πρέπει να πληρωθεί. Αν δεν πληρωθεί, η αίτηση ουσιαστικά είναι άκυρη. Μπορεί να δοκιμάσει όσες αιτήσεις, όπως γράφουμε και στην κάρτα, θέλει για να μπορέσει λίγο να δει, δηλαδή να πειραματιστεί για να δει λίγο τις δόσεις. Ποια δόση τον βολεύει, με τι επιτόκιο, γιατί κάποια. Σωστά. Οπότε θα δει τι το βολεύει. Και βέβαια, όσοι θέλουν να πληρώσουν με το νέο έτος, δεν θα ξεκινήσουν τώρα να υποβάλουν τις αιτήσεις, θα περιμένουν το Δεκέμβρη. Επίσης, για οφειλές μέχρι 1.000 ευρώ, η δόση χαμηλότερη είναι 30 ευρώ, ενώ για οφειλές πάνω από 1.000 ευρώ, ξεκινάει από 50 ευρώ η δόση. Πολύ σημαντικό. Αν κάποιοι είχαν ρυθμίσει ήδη στις 24 οφειλές αυτές, θα πρέπει να χαθεί η ρύθμιση για να μπορέσουν να εντάξουν. Για να επανενταχθούν εδώ. Επί της ουσίας, αυτοί που θέλουν άμεσα να πάρουν φορολογική ενημερότητα, αυτοί είναι που ρυθμίζουν κατευθείαν. Που θέλουν τώρα, εδώ και τώρα. Αλλιώς περιμένουν για το τέλος. Που λέει ο Κωστής, για το θέμα των χρεών πριν την πανδημία. Υπάρχει στον πτωχευτικό νόμο, το άρθρο 24, που λέει ότι ο ΕΦΚΑ και η εφορία έχουν το δικαίωμα να κάνουν διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης σε έως και 240 δόσεις. Όπως ξέρεις καλά, ο νόμος είναι το Γενάρη του 20 και θα πρέπει να βγάλει κάποια στιγμή απόφαση ο ΕΦΚΑ ή η εφορία. Προφανώς είναι και θέμα των θεσμών, αλλά εδώ είναι και ένα καλό ερώτημα προς το Υπουργείο. Πώς θα το εφαρμόσει. Θα λειτουργήσει ποτέ αυτό το πράγμα ή θα μείνει στα χαρτιά. Γιατί αυτό είναι εκείνο που θα ήταν σωτήριο πραγματικά για οφειλέτες σε ταμεία και εφορία. Και να πω βέβαια το εξής, με αφορμή αυτό που είπε ο Κώστας, ότι γενικώς ο νέος αυτός νόμος δεν έχει αποδώσει ακόμα αυτά που περιμέναμε. Έτσι, έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα. Ο εξοδικαστικός δεν έχει κανένα αποτέλεσμα και ο πτωχευτικός νόμος, ακόμα υπάρχουν ζητήματα με ποια έννοια. Ακόμα και οι νομικοί ερίζουν στο αν θα πρέπει η αίτηση πτώχευσης να γίνεται ηλεκτρονικά ή αν θα γίνεται με δικόγραφο. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Το Υπουργείο θα πρέπει να λύσει τα ζητήματα αυτά. Βέβαια. Είναι πάρα πολλοί κόσμοι που, ειδικά στο κομμάτι των πτωχεύσεων, θέλουν να ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα. Και ακόμα και εμείς οι δικηγόροι είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί ακόμα περιμένουμε να δούμε να ξεκαθαρίσει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει κόσμος που θέλει να πει: πάρετε μου ό,τι έχω. Υπάρχουν άνθρωποι που χρωστάνε. Να μην είμαι όμοιρος του ό,τι βγάζω το πληρώνω. Υπάρχει και μια κατηγορία που είναι οι κερδισμένοι. Εκείνοι που έχουν ελάχιστη ή. Ανύπαρκτη περιουσία, ενώ έχουν χρέη. Και μπορούν πράγματι να βρουν μία λύση για να επανεκκινηθούν. Να πάρουν και χαμένοι του νόμου, πάρουν και κερδισμένοι.